Στην Πάτρα βρέθηκε σήμερα πολυμελές κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και είχε σειρά ουσιαστικών επαφών και συναντήσεων με τοπικούς φορείς, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για όλα τα εκκρεμή ζητήματα της περιοχής που απαιτούν λύση το συντομότερο δυνατόν. Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, οι βουλευτές Αχαΐας Τσιγκρής Φωτήλας και Λοξοπούλου, οι επίσης βουλευτές Αντωνιάδης Μπουτσικάκης και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Καταλαβαίνεις και ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, εμείς βρισκόμαστε κοντά στην κοινωνία, κοντά στα προβλήματά της. Είμαστε οι πρώτοι αποδέκτες της πίεσης που δέχονται όλη αυτή τη δεκαετία, γιατί πρέπει να το δούμε συνολικά. Ερχόμαστε μετά την οικονομική κρίση, ήρθαμε στην υγειονομική, η οποία κατέληξε και αυτή σε οικονομική και ήρθε και καπάκια με την δοριστική κρίση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια πίεση. Προσπαθούμε και εμείς, όπως προσπαθεί η κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων, στο μέλλον των νεοδίκων κάθε βαθμού, ο πρώτος, ο δεύτερος, η θελική εξουσία. Από την πλευρά μας, σαν περιφέρεια της Ελλάδας, σε αυτή την περίοδο στηρίξαμε την επιχειρηματικότητα μέσω του ΠΕΠ, στηρίξαμε το υγειονομικό σύστημα πάλι μέσω του ΠΕΠ με σημαντικά κονδύλια, σε ποσοστό μάλιστα ρεκόρ σε ποσοστό του ΠΕΠ, 155 εκατομμύρια ευρώ για την επιχειρηματικότητα, ακριβώς λόγω του χτυπήματος του COVID. Τώρα βουνάνε θα αρχίσουν να πληρώνονται και οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι του δεύτερου προγράμματος COVID που βγάλαμε των 30 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ένα σημαντικό βοήθημα ως απότροπο αυτής της κρίσης που πέρασε. Ξεκινήσαμε το κομμάτι του ενεργειακού παρατηρητηρίου. Μέσα από τη συνεχή σου αναζήτηση για χρηματοδότηση και τη διεκδίκηση, την ισχυρή προς εμάς, προς την κεντρική διοίκηση, για να ξεβρεις πόρους και να προχωρήσεις ακόμα περισσότερα έργα. Εμείς είμαστε δίπλα σας, σε στηρίζουμε, γιατί είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος, καταρχήν, που αγαπάς τον τόπο σου, την ιδιαίτερη πατρίδα σου, που είσαι νέος, όχι μόνο στην ηλικία, αλλά και στις ιδέες, και πάνω απ' όλα έχεις όραμα για αυτόν τον τόπο. Και εμείς είμαστε δίπλα σου. Και σε ό,τι αφορά το πολύ σημαντικό αυτό, την προώθηση της καινοτόμου ιδέας της κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου που θα δώσει τη δυνατότητα να στηρίξεις και να κάνεις βιώσιμα στις δραστηριότητες αγροτών, γεωργών και όχι μόνο, ίσως και άλλων εδώ συμπολιτών σου, μέσα από την προώθηση έργων υποδομής που βοηθούν στο να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και το κόστος ενέργειας τελικά, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, και στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Το οδηπορικό ολοκληρώθηκε στις 6.30 το απόγευμα, όπου το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα και ο Υπουργός Κώστας Κρέκας και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος παραβρέθηκαν και μίλησαν σε εκδήλωση διαλόγου, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της ΔΕΕΠ και οι πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών τοπικών οργανώσεων, τομεάρχες, μέλη των τομέων καθώς και εθελοντές.